Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι η νόσος του COVID είναι κυρίως μία νόσος σε όσους νοσήσουν, έτσι, γιατί η πλειοψηφία δεν νοσεί σοβαρά, δεν χρειάζεται νοσηλεία. Αλλά αυτοί που θα νοσήσουν κυρίως νοσούν από λοιμώξεις αναπνευστικών. Είναι μία νόσο του πνεύμονα. Σε ένα μικρό ποσοστό προσβάλλεται η καρδιά και σε αυτό το ποσοστό κατά κανόνα αφορά την νόσο όταν έχει προχωρήσει σε προχωρημένα στάδια, στη δεύτερη ή στη τρίτη φάση. Σε αυτό το ποσοστό, βέβαια, υπάρχουν και σπάνιες περιπτώσεις που μπορεί να εκδηλωθεί προσβολή στην καρδιά χωρίς να έχουμε έκδηλη νόσο από τον αναπνευστικό, όμως κατά κανόνα η καρδιά προσβάλλεται όταν έχει προχωρήσει η νόσος. Και όταν προσβληθεί η καρδιά σημαίνει ότι τα πράγματα είναι αρκετά άσχημα. Δηλαδή υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι όταν προσβληθεί η καρδιά υπάρχει μια πιθανότητα μέχρι και 50% ο ασθενής να καταλήξει. Τώρα, πώς το βλέπουμε εμείς? Αυτό μπορούμε να το διαγνώσουμε με τις κλασικές μεθόδους που έχουμε, που είναι η απλή μέτρηση των καρδιακών ενζήμων στο περιφερικό αίμα. Τα οποία, είναι μια απλή εξέταση αίματος, για να κατανοήσουμε. Μια απλή εξέταση αίματος που τη χρησιμοποιούμε κατά κόρον και στην κλινική πράξη. Όταν αυτό συμβεί, όταν δούμε αύξηση καρδιακών ενζήμων, τότε αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο καλή για τον ασθενή. Πώς επίσης εκδηλώνεται η προσβολή της καρδιάς? Μπορεί να εκδηλωθεί είτε με αρρυθμίες, είτε με φλεγμονή του μυοκαρδίου, αυτό που λέμε εμείς μυοκαρδίτιδα, η οποία σημαίνει και από άλλους ιούς βέβαια, όχι μόνο από τον COVID. Μπορεί να συμβεί με μυοκαρδιακή νέκρωση ή νέκρωση ενός μεγαλύτερου μέρους της καρδιάς, δηλαδή οξύ-έμφραγμα, ή επίσης και καρδιακή ανεπάρκεια, ακόμα πιο δραματική κατάσταση. Δυστυχώς, αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο να κάνουν προσβολή στην καρδιά είναι αυτοί που ήδη έχουν κάποια καρδιοπάθεια, είτε υπέρταση για παράδειγμα. Άρα να τολμήσω να κάνω την εξής ερώτηση. Δεν προσβάλλεται η καρδιά καθεαυτό από τον κορονοϊό? Είναι περισσότερο ευάλωτη η καρδιά όταν ήδη αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα που μπορεί να επιβαρυνθεί από τον κορονοϊό? Ναι, ίσως η επόμενη διαφάνειά μου το εξηγήσει καλύτερα. Βεβαίως, να πάμε στην επόμενη. Ναι. Και τη βλέπουμε, ναι. Κυρία Μαρκέτου. Λοιπόν, τώρα η καρδιά μπορεί να προσβληθεί στην νόσο του COVID, όπως είπαμε, όχι σε ένα μεγάλο ποσοστό, κύριο στο 20% λένε κάποιες μελέτες, με διάφορους μηχανισμούς. Καταρχήν μπορεί ο ίδιος ο ιός να είναι τοξικός, να εισβάλλει στο κύτταρο, όπως εισβάλλει και στα κύτταρα του πνεύμονα ή σε άλλα ζωτικά όργανα. Και αυτό βέβαια συνεπάγεται ότι ο εισβολέας εκμεταλλεύεται το κύτταρο, το μυοκαρδιακό κύτταρο και το καταστρέφει κατά τρόπον τεινά. Υπάρχουν όμως και άλλοι μηχανισμοί που προσβάλλεται η καρδιά χωρίς να χρειάζεται αναγκαστικά ο ιός να την προσβάλλει. Καταρχήν, όπως ξέρουμε, η καρδιά είναι το όργανο το οποίο σπρώχνει το αίμα για να οξυγονώσει τα ζωτικά όργανα. Η νόσος του COVID, όταν δημιουργήσει μια σοβαρή λίμωξη στο αναπνευστικό και αναπνευστική ανεπάρκεια, αυτό σημαίνει ότι η ίδια η καρδιά που έχει το έργο να οξυγονώσει τα ζωτικά όργανα δεν δέχεται οξυγόνο. Άρα το έργο τη δυσκολεύει. Επίσης, σε σοβαρές λοιμώξεις μπορεί να πέσει πίεση. Τι σημαίνει αυτό? Δεν αιματώνεται καλά. Πάλι δυσκολεύεται το έργο της και επιβαρύνεται. Άλλοι μηχανισμοί είναι από τη φλεγμονώδη αντίδραση και αυτό που λέμε μυοκαρδιοπάθεια από στρες. Τι σημαίνει αυτό? Όταν μπαίνει ένας εισβολέας στον οργανισμό μας, ένας ιός, ο οργανισμός έχει κάποια όπλα, κάποιες σφαίρες για να το πούμε απλά, να το καταπολεμήσει. Μέσω της φλεγμονής εκρίνει κάποιες ουσίες για να σκοτώσουν τον εισβολέα. Όταν όμως η αντίδραση αυτή είναι πολύ μεγάλη, καταλήγει αυτές οι ουσίες να είναι τοξικές και για τα ίδια τα κύτταρα του οργανισμού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η νόσος COVID είναι μια υιογενής λίμωξη και σε μεγάλο ποσοστό το πρώτο που πάσχει είναι το αναπνευστικό σύστημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πολύ εύκολα όταν έχουμε μια υιογενή πνευμονία, μια πνευμονία δηλαδή, και κάνουμε διηθήματα και πνευμονία στην ακτινογραφία θώρακος, όταν το αναπνευστικό μας και η ακτινογραφία μας ή η αξονική μας τομογραφία ήδη πάσχει από άλλο αναπνευστικό νόσημα και τα νοσήματα που μπορεί να πάσχει είναι πολλά, όπως τα διάμεσα νοσήματα, η σαρκοείδωση, η πνευμονική ίνωση, ακόμα και το βροχικό άσθμα έχει αλλοιώσεις και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, υπάρχουν αλλοιώσεις στους πνεύμονες. Άρα καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε ήδη βεβαρημένους πνεύμονες και έχουμε και μια πνευμονία και μια υιογενή λίμωξη που κάνει διηθήματα στους πνεύμονες,
πόσο πιο επιβαρημένη μπορεί να είναι η κατάσταση σε αυτόν τον ασθενή. Όταν είναι, έχει ήδη ένα αναπνευστικό νόσημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν έχουμε και αυξημένη ηλικία, παχυσαρκία και τα νοσήματα, τα καρδιαγγειακά, τα οποία είναι πολύ συχνά σε αυτούς τους ασθενείς και συνυπάρχουν, όπως και ο ζαχαρώδης διαβήτης, και αυτό φαίνεται σε όλες τις μελέτες τις οποίες έχω παραθέσει, πόσο πιο είναι χειρότερη η έκβαση σε αυτόν τον ασθενή. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Βεβαίως. Θέλω να πάω σε στοχευμένες ερωτήσεις, γιατί θα σας μεταφέρω ερωτήσεις τηλεθεατών. Θέλω γρήγορες απαντήσεις για να σας τις θέσω όλες. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των τηλεθεατών από το άσμα και από τις αλλεργίες. Και θα ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Η αλλεργία που μπορεί να προκαλεί μία αναπνευστική δυσφορία είναι ένα υποκείμενο νόσημα. Θα σας μεταφέρω το ερώτημα ως έχει. Η αλλεργία στην γύρη είναι υποκείμενο νόσημα όταν για ένα μήνα ένας άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με το αναπνευστικό του. Το αλλεργικό βροχικό άσθμα σε όλες τις μορφές μπορεί να είναι ένα υποκείμενο νόσημα, δεν καθιστά όμως ευπαθή την ομάδα. Δηλαδή ένα αλλεργικό άσθμα, όταν ελέγχεται και ο ασθενής παίρνει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή από τον γιατρό του, θεωρείται ότι δεν είναι ευπαθής ομάδα αυτή. Το σοβαρό βροχικό άσθμα όμως, και αυτό έχουν δείξει οι μελέτες, δηλαδή το άσθμα το οποίο χρειάζεται να νοσηλεύεται συχνά στο νοσοκομείο, δεν είναι ρυθμισμένο και οι ασθενείς αυτοί λαμβάνουν ψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών από το στόμα, αυτό το άσθμα αποτελεί παράγοντα κινδύνου και αυτοί οι ασθενείς είναι ευπαθείς ομάδες. Άρα, μισό λεπτό, αυτοί που έχουν ρυθμισμένο άσμα και αναφερθήκατε στα κορτικοειδή, που είναι η θεραπεία τους, αυτό το φάρμακο, ας πούμε, η κορτιζόνη, να το πω πολύ απλά, είναι ένα φάρμακο που λειτουργεί επιβαρυντικά σε έναν άνθρωπο που ακολουθεί αυτή τη θεραπεία και μπορεί να κολλήσει κορονοϊό. Η ανοσοκατασταλτική θεραπεία θεωρείται ότι όταν ο ασθενής τη λαμβάνει για να ρυθμίσει, δηλαδή την κορτιζόνη για παράδειγμα τώρα στο σοβαρό άσθμα, που εμείς προσπαθούμε το σοβαρό άσθμα να μην το ρυθμίζουμε πια με κορτιζόνη από το στόμα. Το ρυθμίζουμε με εισπνεώμενα βροχοδιασταλτικά φάρμακα και με βιολογικούς παράγοντες. Θέλουν οι τηλεθεατές να μας πείτε, λέει, ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να κινητοποιήσουν έναν ασθενή που μπορεί να είναι διαβητικός. Τα κύρια συμπτώματα είναι πολυουρία, δηλαδή να πηγαίνουμε πάρα πολύ συχνά στην τουαλέτα να ουρήσουμε, πολυδιψία, δηλαδή να πίνουμε συνέχεια νερό, να χάνουμε βάρος ενώ μπορεί να συνεχίσουμε να τρώμε, είναι το θάμβος της όρασης, δηλαδή θα μπώνει η όρασή μας, είναι πάρα πολύ συχνά και βέβαια θα μπώνει η όρασή μας ξαφνικά και όχι όταν είμαστε μπροστά σε ένα υπολογιστή 5 ή 6 ώρες. Ναι, όχι. Δεν μιλάμε τώρα για γνωστές καταστάσεις που μπορεί κάποιος να έχει, να θέλει να αλλάξει θεατές, τα γυαλιά του. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Άρα λοιπόν, αυτά είναι τα στοιχεία που πρέπει να μας κινητοποιήσουν. Χάνουμε κιλά ενώ έχουμε μια διατροφή που ουσιαστικά δεν είναι διαιτητική. Πίνουμε πολύ νερό, έχουμε συχνοουρία. Και κάποιο άλλο που θα πρέπει να μας κινητοποιήσει. Επίσης, αυτοί οι ασθενείς είναι και πάρα πολύ επιρρεπείς σε λοιμώξεις και κυρίως δερματικές λοιμώξεις. Οπότε και αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να κινητοποιήσει. Δερματικές λοιμώξεις, τι εννοείται? Κυρίως μυκητιάσεις. Μυκητιάσεις, μάλιστα. Ναι. Νομίζω το ξεκαθαρίσαμε και αυτό. Τώρα, ένας διαβητικός που δεν το γνωρίζει, για να δούμε και την κάρτα αυτή, που θα μπει στο νοσοκομείο και διαπιστώνεται ενώ πάσχει από κορονοϊό ότι είναι και διαβητικός. Είναι δύσκολη η έκβασή του μέσα στο νοσοκομείο? Λοιπόν, κάτω βλέπετε στα ασπρόμαυρα διαγράμματα. Ναι. Είναι τα αποτελέσματα από μία μετανάλυση μεγάλη που έγινε πρόσφατη και η οποία έδειξε το εξής. Είναι δηλαδή ουσιαστικά τα αποτελέσματα από πολλές μελέτες που δημοσιεύτηκαν το τελευταίο χρόνο. Λοιπόν, με το ανοιχτό χρωμο γκρι είναι το ποσοστό των ασθενών, των ασθενών οι οποίοι ήταν διαβητικοί όταν νοσηλεύτηκαν. Ναι. Και οι οποίοι νόσησαν σοβαρά
Δηλαδή, όταν μιλάμε για σοβαρή νόσηση, εννοούμε έπρεπε να μεταφερθούν στη μονάδα εντατικής ή εμφάνισαν οξύ αναπνευστικό σύνδρομο. Και βλέπετε ότι το ποσοστό αυτό ήταν μεγαλύτερο σε σχέση με αυτούς οι οποίοι δεν νόσησαν σοβαρά. Ήτανε δηλαδή, το ποσοστό αυτό ήταν διαβητική. Μάλιστα. Επίσης, δεξιά βλέπετε και ότι ένα μεγάλο ποσοστό των διαβητικών οι οποίοι κατέληξαν να νοσήσουν σοβαρά, δυστυχώς απεβίωσαν. Τα ερωτήματα για τον θυροειδή. Τι γίνεται, λέει, με τους ασθενείς που έχουν ρυθμισμένο θυροειδή, είναι ευπαθής ομάδα? Λοιπόν, και επειδή γνωρίζουμε ότι ο θυροειδής είναι και μία ύπουλη σιωπηλή νόσο, δηλαδή είχα διαβάσει στο παρελθόν ότι ένα μεγάλο ποσοστό κριτικών πάσχει από θυροειδή χωρίς να το γνωρίζει. Να το γνωρίζει. Είναι και μέσα στις κάρτες μου αυτό, αλλά μπορώ και να σας πω και να το απαντήσω όση αμέσως. Όση ώρα μιλάτε βλέπουμε και τις κάρτες. Απλά το λοιπόν, πάω πιο στοχευμένα επειδή το κατευθύνουν οι τηλεθεατές. Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν τότε ότι οι ασθενείς οι οποίοι μπορεί να έχουν υπολειτουργία ή υπερλειτουργία του θυροειδούς, αλλά είναι ρυθμισμένοι, δεν ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.